Μιζέλου την πορεία της. Αφού δεν μπορεί, και είχαμε ομαλότητα. Δεν είχαμε την ανομαλία των capital controls. Αν δεν είχαμε την ανομαλία των capital controls, πού θα ήταν η χώρα μας. Μήπως μας κλέψατε χρόνια. Που είχαμε τις πλατείες, τις κρεμάλες και κάνατε αυτά τα έσχη που κάνετε. Εγώ δεν λέω για αυτό μόνο, εγώ λέω για την οικονομία. Αυτή τα κατάφερα. Πρέπει να χρηματοδοτήσει. Λίγο συστολή, κυρία Καφαντάρη. Εγώ θα έλεγα στη Νέα Δημοκρατία. Και είχατε να κάνετε την εκπαιδεύοντας τον Τσίπρα. Να τη σε χώρα και να εκπαιδευτείτε, να καταλάβετε τι γίνεται και να αγαπήσετε τη σοσιαλδημοκρατία. Μην τρελαθούμε τώρα. Πάρτε μαθήματα από την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Εσείς πήρατε μαθήματα, γίνετε σοσιαλδημοκράτες ξαφνικά. Που βρίζατε όλο τον κόσμο, τον Ολάντ, και στάθηκε η σοσιαλδημοκρατία και σας στήριξε με τη Μέρκελ στις 17 ώρες που ήταν κλεισμένος ο Πρωθυπουργός. Και ευτυχώς δεν βγήκε η χώρα. Και ευτυχώς κάνατε την κολοτούμπα και μας σώσατε. Θα ήμασταν τώρα πεταμένοι και θα πηδούσαμε στις βάρκες. Μα γιατί πλέον αυτά που λέτε. Κυρία Καφαντάρη, αυτά που λέτε προκαλούν τον κόσμο. Φροντίστε να έχετε μία συστολή. Να πούμε ναι, να βγούμε από την έξοδο, να βάλουμε τα πράγματα σε μια διάσταση. Ότι όλοι θέλουμε. Δεν υπάρχει κανείς που θέλει να μείνουμε στο πρόγραμμα. Αλλά λέτε ότι. Εσείς να το ακούσετε. Με σεμνότητα. Μας λέτε ότι δεν ολοκληρώσαμε γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε την αξιολόγηση. Όταν από το 2010 προσπαθούσε η χώρα να ορθοποδήσει και ήσασταν κάθε φορά απέναντι στην Ελλάδα. Το 10 που μας έβαλε ο κύριος Παπανδρέου στο μνημόνιο. Πού βοηθήσατε εσείς. Και η Νέα Δημοκρατία και εσείς. Και η Νέα Δημοκρατία και εσείς. Και η Νέα Δημοκρατία και εσείς που ήσασταν στις πλατείες και φωνάζατε. Στις πλατείες με τις κρεμάλες ήσασταν και φωνάζατε. Και μετά φεύγατε τον κύριο Βαρουφάκη να κάνει εδώ πέρα τις εξυπνάδες και τις βόλτες τους. Και αντί έρθετε και να πείτε ναι, κάναμε λάθος που από την πρώτη στιγμή δεν συνεργαστήκαμε για να γίνει καλύτερο από το 2010. Η κατάσταση ή το 12 ή το 15. Μας λέτε ότι 3 χρόνια υποκύψατε στα πάντα, ήσασταν οι καλοί μαθητές έξω και μέσα ερχόσταν και κάνατε συγγνώμη, θα πω σε εισαγωγικά μαγκές. Και ετοιμάστε και το επόμενο παραμύθι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, κυρία Καφαντάρη. Με συγχωρείτε πολύ. Θέλω η χώρα μου να βγει από την, να βγεις από το μνημόνιο, να είναι στην έξοδο, αλλά θέλω να ξέρω και την αλήθεια. Η γενιά μου έχει γονατίσει. Και δεν ήθελα να ακούσει πάλι ψέματα από κανέναν. Ούτε από το κίνημα αλλαγής, ούτε από τη Νέα Δημοκρατία. Και μη μας κουνάτε το δάχτυλο ότι γιατί δεν ολοκληρώσαμε εμείς. Γιατί δεν ολοκληρώσαμε εμείς. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λίγη σεμνότητα. Ο δικαστικός σας λόγος έχει κουράσει όλο τον κόσμο. Ποιος διχάζει τώρα, ο δικαστικός σας λόγος. Λοιπόν, λίγη ο δικαστικός σας λόγος. Σεμνότητα στον κύριο Τσίπρα, στον κύριο Τσακαλώτο και σε όλους και στον Σανέλ φυσικά που σου έχετε αγκαλιά. Και στους Ανέλ που είστε προοδευτικοί αριστεροί και τους έχετε αγκαλιά. Τελειώσατε. Ήταν η σειρά μου να μιλήσω έτσι λοιπόν, και αλλιώς. Δεν ολοκληρώσα. Εγώ θα πω μια σεμνότητα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και στους εκπροσώπους της. Πρώτα στον κύριο Σεσάς μειώσα το ΑΕΠ της χώρας 25% μέσα ντροπή, σε 4 χρόνια. Λέξη ντροπή την ξέρετε. Αυτό δεν είναι η λέξη ντροπή. Ελληνική λέξη είναι η λέξη ντροπή. Έλεος. Το πλούτο της χώρας έλα. Κατά 25% σε 4 χρόνια. Ευτυχώς υπάρχουν τα βίντεο, τα γραπτά σας, τα κείμενά σας, τα λόγια σας. Και να θέλουμε να βοηθήσουμε αυτός ο λόγος, ο προκλητικός και ο δικαστικός. Χάρη στη Νέα Δημοκρατία το 2015 κρατήθηκε η χώρα. Που δεν είχε καμιά υποχρέωση να το κάνει. Προχθές, ο κύριος Σαμαράς, συγγνώμη, ένα περιστατικό. Μα τι λέτε τώρα, ισοπεδώσατε τη μεσαία τάξη. Ένα περιστατικό και ολοκληρώνω. Συνεργάστηκα με την προηγούμενη εβδομάδα, ο Αντώνης Σαμαράς πήγε μέχρι τη Σάμο. Νομίζω ότι ήταν καλεσμένος του κυρίου Μηταράκη. Με τα ελικόπτερα πήγε ο Πρωθυπουργός. Με συγχωρείτε, με έναν αστυνομικό κατέβηκε στην προκυμαία, με έναν αστυνομικό. Και ίσως να ήταν και ο αστυνομικός του Μηταράκη, κάθισε σε καφέ, του την πέσαν 2-3. Τα είπανε, σηκώθηκε, έφυγε. Ο Τσίπρας για να πάει στο νησί. Μα είναι πήρε 17 δημιουργίες. Ο Τσίπρας είναι ενεργεία. Όχι. Κύριε Μπογδάνο, είναι ντροπή αυτό που γίνεται και για τον κύριο Τσίπρα. Είναι ντροπή. Και πλέον όποιος αυτή τη χώρα αντιδρά να βαφτίζεται ακροδεξιός, αυτό είναι το καινούριο σας. Όλοι είναι φασίστες, όλοι είναι ακροδεξιοί. Βγήκε σήμερα, συγγνώμη, ντροπή στον κύριο Τσίπρα που υπονόησε και σύμφωνα με αυτά τα κουτσαβάκι κατά καινούρια τα οποία καταρακώνουν και οποιαδήποτε έννοια στάτους του Μεγάρου Μαξίμου. Το έχετε κυλήσει στη λάσπη το θεσμικό αυτό κορυφαίο
όργανο που θα έπρεπε να είναι το γραφείο του πρώτου πρωθυπουργού. Όχι, με συγχωρείτε. Με τους νεοδημοκράτες από την Αθήνα που κατέβηκαν στη Μυτιλήρη το εκεί. Πάτε καλά. Ρωτήστε τον κύριο Γιάννη. Έχετε με 40.000 κόσμο να έχει 20.000 λαθρομετανάστες. Μας έχετε απαγορεύσει να λέμε τη λέξη λαθρομετανάστες. Μας τα έχετε φορέσει όλα αυτά μαζί με τη φτώχεια. Και είναι ακροδεξιός όποιος έρχεται και αντιδρά, κυρία Καφαντάρη. Σας παρακαλώ. Μπορεί να κυκλοφορήσει πρωθυπουργός εκλεγμένος. Δώστε μου τη αριστερόνιση. Σε ένα σύντομο διάλειμμα για να πέσει και λίγο η ένταση. Και λαθρομετανάστες γιατί. Επειδή κάνετε μαγκές και με τον Ερντογάν. Νομίζατε τον έχετε και αυτόν του χεριού σας. Ότι είναι χαϊβάνι σαν τους Έλληνες. Σαν όλους εμάς. Και σας έχει κολλήσει στην γωνία μαζί με 10 εκατομμύρια ψυχές. Επειδή σας βλέπω έμφορτους ιερείς αγανάκτηση για όλα αυτά, δεν ευθύνεται η κυρία Καφαντάρη, έτσι. Είναι σχηματικό όταν λέτε εσείς. Είναι 53 ευθύνε. Λέγονται κάποιες αλήθειες γενοχλού, χαλάνε το ένα κατά το 1/53 τώρα, διότι πληθύνονται με φοβερές μεταγραφές, πληθύνονται η μόνη μνημονιακή κυβέρνηση. Κατά το 1/54 ευθύνεται η κυρία Καφαντάρη. Δεν είναι προσωπικό όμως. Κάτι είπες για μεταγραφές αμέσως μετά το διάλειμμα.